Κοιτάξτε, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Είναι μια μεγάλη μονάδα, έχει πολλούς εργαζόμενους, αλλά έχουμε και πάρα πολλά παράπονα, τα οποία δεν μπορούμε να κρύψουμε. Θα πει κάποιος τι πιο σύνηθες να συμβεί. Μα βρε παιδί μου, όταν μια μονάδα φτιάχνει τόσες χιλιάδες γεύματα καθημερινά, είναι πιθανό, λογικό, κάποια να αστοχούν. Καμποτά! Μπορεί σε κάποιους να ακουστεί λογικό. Όταν μιλάς όμως για παιδιά και ασθενείς που θα φάνε, αυτό δεν επιτρέπεται. Έτσι, μια σειρά από φωτογραφίες που θα σας αποκαλύψουμε δείχνουν πράγματα τα οποία είναι ανεπίτρεπτα. Αυτή λοιπόν, σύμφωνα με καταγγελία που μας έχει σταλεί, είναι μια μερίδα φαγητού από την εταιρεία. Και εδώ υπάρχει ένα σκουλίκι. Να δούμε την επόμενη φωτογραφία. Και αυτό είναι ένα άψητο μπιφτέκι. Και υπάρχει και μία ακόμα. Ναι. Σταμάτα! Όπου φαίνεται μία μερίδα φαγητού, κοτόπουλο. Εδώ λοιπόν φαίνεται σε αυτή τη μερίδα από το κοτόπουλο. Αυτό εδώ. Αν εστιάσει η κάμερα, αυτό εδώ μας λέει ο άνθρωπος που μας έκανε την καταγγελία ότι είναι ένα κομμάτι από το φτερό της κότας. Δεν μπορώ τα φτηνά γενικά. Έχω φτηνοφοβία. Ξαναλέω, γεύματα τα οποία πηγαίνουν σε σχολεία και νοσοκομεία, όποια να πηγαίνουν, πολύ περισσότερο σε σχολεία και σε νοσοκομεία, θα πρέπει να είναι όχι απλώς άψογα, 100 φορές τσεκαρισμένα. Ένα συγγνώμη θα πει κάποιος. Ελλάδα 2.0.